Στόχος μας είναι να αναδείξουμε ένα βασικό στοιχείο της ψυχής και της ιστορίας του τόπου μας, που είναι ο Μαλεβιζιώτης. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου, όσο και από τους συνεργάτες μας, την κυρία Μιρέβη Νάσο και την Βασιλική Παπαδοπούλου, που μας βοήθησαν να εγκριθούμε στο πρώτο βήμα αυτό, της ένταξης του Μαλεβιζιώτη στο Μητρό Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ο Μαλεβιζιώτης να ενταχθεί στην Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μας, να αναδειχθεί, να συνδεθεί με την ταυτότητα της περιοχής, να αποτελέσει ένα ακρογωνιαίο λίθο για τις πολιτιστικές δραστηριότητες και για την ταυτότητα της περιοχής, τόσο για το σεβασμό αφενός της παράδοσης του τόπου μας, της ιστορίας του τόπου μας, όσο και για την αξιοποίησή του ως εργαλείο αναπτυξιακό τουριστικής προβολής και τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Για εμάς, λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία, αφενός ο σεβασμός στην παράδοση και την ταυτότητά μας, αφετέρου η αξιοποίηση αυτού του σκοπού, η διάδοση του, τόσο ως σκοπού μουσικού όσο και ως χορού, είναι στόχοι που έχουν μπει από την πρώτη στιγμή. Είμαστε σε μια καλή ροή αυτής της προσπάθειας. Μέσα στο καλοκαίρι το επόμενο, με ζωντανές διαδικασίες, με διάδραση, με επαφή με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν, θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και σημαντική δουλειά από πάρα πολλούς ανθρώπους που δούλεψαν. Να πούμε ότι έχουμε συνεργαστεί μέχρι σήμερα με πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, με καλλιτέχνες, με χορευτές, με ανθρώπους των τοπικών μας κοινωνιών που έχουν ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια την εξέλιξη του Μαλεβιζιώτη, γιατί ο Μαλεβιζιώτης είναι, όπως ακριβώς τον βλέπετε, έτσι ζωηρό και δυνατό, έτσι ακριβώς εξελίσσεται και μέσα στο πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών. Όλη αυτή, λοιπόν, η εξέλιξη του Μαλεβιζιώτη καταγράφεται.